Μία αποστολή επιτηρήσεως που αναχώρησε από τη Λίμνο με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα πραγματοποιήθηκε από ένα αεροσκάφος Embraer EMB-145 AEWNC της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας υπαριθμών 729. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα itamilradar.com, το ελληνικό αεροσκάφος πετά πάνω από τις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και από αυτή τη θέση οι αισθητήρες του μπορούν να καλύψουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Συμπτωματικά βρίσκεται σχεδόν απέναντι από τη Σεβαστούπολη της Κριμαίας. Αν και η αποστολή αυτή γίνεται προφανώς υπό τις φτερούγες του ΝΑΤΟ, έχει ενδιαφέρον η χρονική στιγμή και το σημείο που επελέγει για να σταλεί το ελληνικό αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολεμικής αεροπορίας δύναται να εκτελέσει τις εξής αποστολές. Δημιουργία διευκρινισμένης εικόνας αέρος και επιφανείας, ανταλλαγή πληροφοριών με μονάδες αεράμινας και πολεμικού ναυτικού, έλεγχος αεροσκαφών αεράμινας και υποστήριξη επιθετικών επιχειρήσεων, υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου εκπομπών των επίγειων ραντάρς καθώς και των μονάδων επιφανείας, συλλογή και καταγραφή ηλεκτρονικών πληροφοριών, παροχή αεροναυτιλιακής βοήθειας, υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.